Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μας γίνεται βέβαια με αφορμή το σεισμό, το πρόσφατο σεισμό της Αττικής, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν περιορίζεται μονάχα στην αντισεισμική θωράκιση των σχολείων της Αττικής, αφορά το σύνολο της χώρας. Με την έννοια αυτή και σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές, την εταιρεία δηλαδή η οποία αντικατέστησε τον παλιό οργανισμό σχολικών κτηρίων, έχουμε εδώ, σε σχέση με την ευθύνη που έχει στους προσεισμικούς πρωτοβάθμιους ελέγχους, οι οποίοι είναι οπτικοί, όπως γνωρίζετε, έχουμε εδώ ένα έγγραφο από την ίδια την εταιρεία, τις κτηριακές υποδομές, το οποίο διαβάζω και το οποίο λέει ότι για την εν γέννη διενέργεια ελέγχων στο συνολικό κτηριακό απόθεμα του πλαισίου αρμοδιοτήτων της εταιρείας, θα απαιτεί το πολλαπλάσιο από το υφιστάμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε μηχανικούς έμπειρους στον οικοδομικό τομέα. Αναγνωρίζει δηλαδή και ομολογεί την αδυναμία της η εταιρεία αυτή, οι κτηριακές υποδομές, να διενεργήσει τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό οπτικό έλεγχο. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 16.000 σχολικά κτίρια. Από αυτά, το 25%, 1 στα 4 δηλαδή, έχει κατασκευαστεί πριν από το 59. Δηλαδή, έγιναν εν τη απουσία οποιουδήποτε αντισεισμικού κανονισμού. Το 30% έγιναν μεταξύ του 59 και του 1985 με έναν υποτυπώδη αντισεισμικό κανονισμό και το υπόλοιπο 45% από το 85 μέχρι σήμερα έγινε με πιο σύγχρονες αντισεισμικές διατάξεις. Δηλαδή, πάνω από τα μισά σχολικά κτίρια είναι απολύτως εκτεθειμένα και πάρα πολύ ευάλωτα στο σεισμικό κίνδυνο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει συνείδηση στην πολιτεία και να μην έρχεστε εδώ να παρουσιάζετε μία ειδηλιακή εικόνα για το πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση τον πρόσφατο σεισμό στην Αττική. Θυμίζουμε ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα, η τότε κυβέρνηση εξήγηλε αντισεισμικούς ελέγχους για όλα τα σχολεία της χώρας. Από αυτά τα κτίρια, ο προσεισμικός οπτικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μόνο για το 25%, για τα σχολεία δηλαδή τα οποία κτίστηκαν πριν το 1959. Αλλά ως εκεί, τίποτα παραπάνω, χωρίς να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, έστω και για αυτά τα σχολεία, το 1/4 δηλαδή, προκειμένου να γίνουν οι μελέτες οι αντισεισμικές και βεβαίως να οδηγηθούμε σε κατάλληλες ενισχύσεις. Γιατί τις μελέτες δεν τις κάνουμε για να τις κάνουμε. Τις κάνουμε για να ενισχυθούν, για να ενισχυθεί η στατικότητα των σχολικών κτίριων. Παραπέρα, για τα υπόλοιπα δηλαδή σχολικά κτίρια, δηλαδή πρακτικά για 12.000 σχολικά κτίρια, ο προσεισμικός οπτικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και ας έχουν περάσει 20 χρόνια. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το εξωφρενικό, να ανατίθεται αυτός ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε εκπαιδευτικούς, σε διευθυντές συγκεκριμένα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη στατικότητα του κτηρίου. Έλεος πια. Τι άλλο θα γίνουν οι εκπαιδευτικοί? Γίναν τραπεζοκόμοι, θα γίνουν και πολιτικοί μηχανικοί? Και φυσικά, εδώ και 20 χρόνια σε κανένα σχολικό κτίριο δεν έχει γίνει αντισεισμική μελέτη, ούτε βέβαια και οι αντίστοιχες στατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με αυτόν τον αντισεισμικό κανονισμό που υπάρχει. Λες και δεν ζούμε στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, λες και δεν έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι και ένα δυνατό σεισμό εδώ ή αλλού στη χώρα. Θα ήθελα να καταθέσω εδώ μια προσωπική μαρτυρία από μια θρηλυκή μορφή, θα έλεγα, των σεισμολόγων του σεισμού της Θεσσαλονίκης του 1978, ο οποίος σε μια ιδιωτική μας συζήτηση μου είπε να παρακαλάμε όταν θα γίνει μεγάλος σεισμός να μην λειτουργούν τα σχολεία. Όντως, στο σεισμό του 1999 δεν λειτουργούσαν τα σχολεία, ήταν λίγες μέρες πριν να ανοίξουν. Στον πρόσφατο σεισμό πάλι δεν λειτουργούσαν τα σχολεία. Στο σεισμό της Μυτιλίνης η εικόνα του γκρεμισμένου σχολείου είναι χαρακτηριστική. Νομίζω ότι είναι πολύ βαριές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της δικής σας, γιατί έχετε και πολιτικό παρελθόν ως κυβέρνηση. Εννοώ, έχετε πολύ μεγάλες ευθύνες λοιπόν που σας βαραίνουν, όπως και την κρατική εξουσία γενικότερα, που αφήνουν κυριολεκτικά στο έλεος τη ζωή και την τύχη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Νομίζω ότι αυτό είναι, είναι αποτέλεσμα, δεν θα έλεγα, είναι πολιτική επιλογή και είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας πολιτικής όπου έργα αντισεισμικής, ευρύτερα έργα πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας θεωρούνται πολύ απλά κόστος. Δεν επιλέγονται προς χρηματοδότηση, είναι γνωστό αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια θεωρούνται κόστος υπερβολικό και για το κράτος και για τις κυβερνήσεις, με την έννοια ότι δεν αποδίδουν και ανταποδοτικό όφελος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ανθρώπινη ζωή, σε ό,τι αφορά το σεισμό, μπαίνει στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Τελειώνοντας, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, κύριε Υπουργέ, ο έλεγχος όλων των σχολικών κτηρίων. Θα πρέπει να αποδοθούν σε αυτά πιστοποιητικά καταλληλότητας και στατικότητας και μάλιστα και πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την καταλληλότητα των εξόδων διαφυγής, την πυρασφάλεια των σχολείων, την επάρκεια σε προάβλια και σε χώρους συγκέντρωσης. Επαναλαμβάνω, ζούμε στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης και βεβαίως να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων με σύγχρονους αντισεισμικούς όρους. Νομίζω ότι αυτά διεκδικούνται ήδη, θα χρειαστεί να διεκδικηθούν βεβαίως ακόμα περισσότερο και από γονείς και από εκπαιδευτικούς και ευρύτερα από το εργατικό λαϊκό κίνημα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε, τουλάχιστον σε μια κατάσταση όπου οι σεισμοί βεβαίως είναι μια βεβαιότητα, έτσι κι αλλιώς γίνονται, αλλά θα είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα έτσι ώστε να τους αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ.